Λάστες μου, βρε καλώστες μου. Γεια σου, παλικάρι μου, γεια σου. Γεια σου και σέρα, γεια σου. Α, εδώ, σέρα χαμένε. Α, με εκεί περπάς να κάνει τα γλυκά μάτια στον άλλο το γύρω, τον αδερφό της ερατάς. Και εκεί που έβγαινε το μαλάκι, η ίδια η συγχωρεμένη, η ίδια. Τι γελάτε, βρε παιδιά, πέστε και σήμερα να γελάσουμε. Είδαμε πάει θέατρο, παλικάρι μου. Τόσο καλή κομμωδία. Στη Γιουλίνη, πού όλοι είμαστε. Στην προκύψα του λαού μου. Εσύ ρε χαμένη, γιατί γελάς. Λέω, εμείς έχουμε κάθε λόγο να γελάμε. Εσύ τι έχεις και είσαι μες τη χαρά. Τι χαρά να έχω εγώ, Φλόρα μου, τι χαρά. Αυτό λέω κι εγώ. Αποτυχημένος είσαι, μεσήλικας είσαι, τα μαλλιά σου όπου να είναι πέφτουν, γιατί να χαίρεσαι. Έτσι όπως τα λες, Φλόρα μου, έτσι όπως τα λες είναι. Δεν έχω κανένα λόγο να χαίρομαι. Και σε παρακαλώ, έτσι και με ξαναπιάσεις να χαίρομαι χωρίς λόγο, να μου το επισημάνεις. Που πας ρε με στα μαύρα μεσάνυχτα. Πού να πάω, ρε Φλόρα μου, εγώ έχω να πάω πουθενά. Εγώ στο περίπτωρο, πάω τσιγάρα. Κουκλάρα μου εσύ, και πού είσαι, ρε! Ναι! Ήταν το κάνει σαν το Μένιο που βγήκε για τσιγάρα και με πήρε τηλέφωνο μετά από 3 χρόνια από το Johannesburg. Όχι, βρε Φλόρα μου, αφού σου λέω εγώ στο περίπτωρο πάω. Ναι! Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ναι! Αφήστε παιδιά, για μένα είναι! Σειρά κανόνισε να σκάσει πάλι ο Ανθίπας και θα σε κάνω εγώ να νιώσει τη χαρά του έρωτα. Ποιος το μαθώ? Ποιος το μαθώ, ρε! Εγώ το είπα, ρε! Καλά. Ναι. Έλα, Τολί, εγώ είμαι. Εγώ, ρε, ο Κωνσταντίνος. Τι θες πάλι, παιδί μου. Είμαι στην Τρίπολη, ρε, στην Τρίπολη είμαι. Ποια Τρίπολη, καλέ. Ποια Τρίπολη, της Λιβύης. Ποια Τρίπολη, ρε, έξω από το στρατόπεδο. Είμαι και σε περιμένω. Έλα, βιάς, βιάς. Έλα να τα πούμε, να το γιορτάσουμε. Σου έχω φέρει και ένα κρασί αλφα-αλφα. Α, δεν είναι καλά. Ξεκουμπήσουμε και θα με πάρουμε χαμπάρι. Κοίτα, δεν πάω πουθενά. Έτσι και δεν βγεις έξω. Θα αρχίσω να κορνάρω σαν Παναθηναϊκό στην Ομόνοια. Άκου παιδί μου, εγώ εδώ δεν είμαι διακοπές, είμαι στο στρατό. Για άκου την πρώτη κόρνα, για άκου την. Σκάσε ρε, σκάσε Παναθέμα, σε σκάσε, καλά έρχομαι. Σκάσε ρε Παναθέμα την τύχη μου εδώ μέσα. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can, you're in the army now. Έλα, κράτα, κράτα, κράτα. Τολί, τολάρα μου! Είμαι πατέρας, δεν το καταλαβαίνεις! Πατέρας! Ποιος σιγά, παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να σ' ακούσει όλη η Αρκαδία, ναι, είμαι ενήμερος. Και εσύ το ξέρεις και το κρύβες, κουφαλίτσα! Κουφαλίτσα! Συγγνώμη, ρε, συγγνώμη. Εγώ πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη που σε παίζαμε έτσι τόσο καιρό. Δεν πειράζει, τώρα ως πατέρας. Πρέπει να είμαι μεγαλόψυχος και να δείχνω κατανόηση στα ανθρώπινα σφάλματα. Κοίτα, πατέρα, για να μην τρελαίνεσαι, οφείλω να σου πω ότι όλο το σκηνικό με τον Νεαντάκο ήταν αισθημένο καραστημένο. Έλα. Ναι, παιδί μου, σου λέει έπρεπε κάπου να το καλύψουμε. Τι να κάνουμε. Να σε φιλήσω, ρε. Αν δεν παραπέρα, δεν θα με φιλήσει κιόλα. Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα μεταξύ. Τίποτα, παιδί μου, σου λέω. Ούτε τον καρπό δεν τη έχει πιάσει. Τίποτα. Διότι βλέπει αυτή η χαζή κολλημένη μαζί, στρωμάρα σου. Σοβαρά. Κοίτα τον χαίρεται, ναι ρε, σοβαρά σου λέω ρε, κολλημένη, δεμένη. Πώς θα με πάνε με ένα αύριο στο ΣΦΑ, έτσι. ΣΦΑ, τι είναι ρε το όλο το ΣΦΑ. Σχολή φωτομοντέλων Αθηνών, τι να είναι ρε το ΣΦΑ, ΣΦΑ, στρατιωτικές φυλακές Αυλώνας. Α, χωρατάτζι, χωρατάτζι. Ώστε δηλαδή δεν με έχει ξεπεράσει. Όσο έχει ξεπεράσει το Πασόκ τον Αντρέα. Καλά ε, αυτό. Είναι το καλύτερο νέο της ζωής μου. Ναι, μόνο κοίτα, πρόσεξε, κακομοίρη μου. Μην καταλάβει ότι ξέρεις μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε σε καρατόμισα. Ναι, έχεις δίκιο, Τολμή, έχεις δίκιο. Τσιμουδιά, εγώ, τσιμουδιά. Κάτε τώρα σπιτάκι σου, γιατί αύριο έχουμε πρωινή έγερση με σκοπούς στο τόπο μας. Καλά, καλά, φεύγω. Εδώ και τώρα! Φεύγω! Εδώ και τώρα, φεύγω, εδώ και τώρα. Δεν μένω πια μαζί σου ούτε ώρα. Και τέρμα τα ξενίκια στο σαλόνι. Διπλό και σκέτο, το γαϊμό και μόνη. Εδώ και τώρα, δεν μένω πια μαζί σου ούτε ώρα. Και τέρμα τα ξενίκια στο σαλόνι. Διπλό και σκέτο, το γαϊμό και μόνη. Τι κάνεις, παιδάκι μου, ηλίθιος είσαι. Δούλεψε ότι αυτό είναι κάμερα. Γιατί την έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Άι, μωρή γαλιάτρα, και εσύ θα την πεις στον άνθρωπό μου. Και εσείς όλοι εδώ μέσα σεβασμό στο νέο σου προϊστάμενο. Προϊσταμένη, την πάπια. Τι έγινε, ρε Φώτη, τι έγινε πάλι. Τι έγινε, κύριε Διευθυντά. Τι έγινε, αγόρι μου. Τι να γίνει, 2 μέρες τώρα τραγούδια παίζουμε. Εγώ λέω να το κλείνουμε καλύτερα και να βγάλουμε πρόβα κατευθείαν από τον Διογέννη. Λέτε, σημείωνε, ρε. Άρε, Τόλι, πού είσαι. Γιατί να είμαι εγώ, τι περίσσεψε από ένα σ' αγαπώ. Γιατί να τα δεχτώ να με βρω
κουτάκι σου παλιό. Είστε λοιπόν εκεί μέσα δούλευε, σε σιδεράτο. Μάλιστα, κυρία μας πιστεύω, μάλιστα. Καλά τα λεφτά, ρε. Ε, τα λεφτά, ναι, καλά, καλά. Θα μου πεις τώρα, ποιος θα χέρει τα λεφτά, ε. Με τόσες γκόμενες που κυκλοφορούν εκεί με το καλημέρα σας. Ε, αυτό να μου πεις. Και να σου πω, είναι πολλές, ρε, πολλές. Πολλές, μιλιούνια ολόκληρα, κύριε ανθρωπιστά μου. Μωρά, πιπίνια, ζουμερές, γενοβέφες, πουτανάκια, μια-δυο κυρίες. Α, έχει και κυρίες. Μια-δυο. 4x4. 4x4. Όλη την ώρα στα 4, έτσι τις λέμε εμείς αυτές. Και δεν μου λένε, σιδεράτο. Παίζουνε, ρε, παίζουνε. Αν παίζουνε, λέει, κύριε ανθρωπιστά μου, αν παίζουν να τις βλέπεις εκεί ξεβράκοντας όλη τη μέρα σε γυροφέρνουν, να μην τα θυμάμαι τώρα και τρελές. Όχι, για πες. Τι να σας πρωτοπώ, και όλα σε πασπατεύουνε και τόλμα από εδώ και από στόλμα από εκεί, αν μην ξέρεις να πρωτοπιάσεις. Και δεν μου λες, πιάνεις, ρε, σιδεράτο, πιάνεις. Αν πιάνω, λέει, κύριε ανθρωπιστά μου, αυτό το χέρι, ρωτήστε να σας πει ιστορίες. Ότι μου λένε μπαγάσα, θα με τρελάνεις! Ναι, και το κυριότερο, εύκολες, κυρία Δεπασπιστά μου. Εύκολες. Και όσο να είναι, δεν μπορεί άντρας, είσαι, θα ορμήξεις. Ε, βέβαια. Και ορμάζε, ρε σιδεράτο, ορμάζε. Ανορμάω, λέει, γιατί εκεί μέσα, όπως σας προείπα, κύριε Δεπασπιστά μου, θα πρέπει να σε αδερφεί για να μην ορμήξεις. Συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ. Γι' αυτό σας λέω, εκεί μέσα, όρεξη να έχεις να μην κουμπώσεις το φερμουάρι σου. Σήμερα πρωτογνώρισα τη χαρά. Τι έπαθες, αγόρι μου, και το λαλάς πρωινιάτικα. Τι έπαθα. Ε, τι έπαθα, δεν τα πούμε. Αποτυχημένος είμαι, με σύλικα σήμερα, τα μαλλιά μου άρεσαν να πέφτουν. Αυτά, γεια σου, Φλόρα. Στο καλό, παλικάρι μου, και να προσέχεις. Φαίνεται πως άρχισες να κολλάς την τρέλα της χορεμένης της μάνας. Καλημέρα. Δεν πρόεδρε. Ένα τηλεγράφημα. Γενιά Πανημάγιου. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό. Γενιά Πανημάγιο. Υπάρχει κανείς που να μιλά ελληνικά σε αυτό το σπίτι. Μαρούσκα, Μαρούσκα, κύριε Λαπόρτ. Άιντε. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό για την κυρία Φλόρα Μπαρμπαρίτσα. Πολλά μπράβο στα ΕΛΤΑ να πεις, χρυσό μου, που παίρνουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Τι θα γίνει με το τηλεγράφημα της κυρίας Μπαρμπαρίτσα? Δεν μπορεί να το παραλάβει, την έχουμε στο άσυλο ανιάτων, ανάπηρη και με άνοια. Θα το πάρω εγώ. Μαρούσκα, υπόγραψε, χρυσό μου. Και μη δώσεις πάλι το τηλέφωνο μας στο παιδί. Ναι. Φλωράκι, έρχομαι Ελλάδα σε μία εβδομάδα. Μένιος. Βρε το λεχρίτη το Μένιο. Κοίτα τα ακούει Μένιος, Κασπαζά. Α, ο Μένιος Μαρούσκα είναι μεγάλη ιστορία. Ομορφάντρας, μουστακαλής και μάγκες, που στραβώθηκε και έπεσε στα δίχτυα της Φλόρας. Και μεταξύ μας και μικρότερός της, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί όλος ο κόσμος είναι μικρότερός της. Και ρεμάλι από τα λίγα. Αυτός έστησε την κομπίνα με το νερό του καματερού και έμπλεξε τον άλλο τον αθώο, τον άνθρωπο. Σκεύει μια καβερίτσα. Απάτης και μαγκίτης θα το γνωρίσεις. Καφενείο από τα παλιά. Τα ωραία. Τι θα γίνει με μας, στο χοπί προβολού. Έλα, δαφνά μου, έλα, κουκλάρα μου. Έτσι μ' αρέσεις, κουκλάρα μου. Δεν γίνεται, σου λέω, δεν γίνεται. Με άδειο σπίτι κι άντρα φεύγω κάτω. Καφές δίχως φλόγα δεν ψήνεται. Κι όπως πήρκα το ράδι και μάθω. Άμα μου, αβούλα μου. Τι κάνουμε, καλά, καλά. Μόκια, μόκια. Καλά είσαι. Είστε καλά. Παρακαλώ. Όχι, λέω, δεν έχει βρυσίδι σήμερα. Άρα! Καλή πλάκα έκανα. Πισκοτάκι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, μάκια. Μου. Φωτάκι μου. Μάκια. Με κοιτάς, μου μιλάς, με φιλάς που και που. Μα τι ώρα θα φύγεις, πάντα έχεις στο νου. Με κοιτάς, μου μιλάς, με φιλάς που και που. Έλα, Μπέση. Ναι. Πόσα τραγούδια σε ρίλε να μου σπάνε τα νεύρα. 10. Ακριβώς, και τώρα μου σπάσανε. Ναι, λοιπόν, άκου για να μάθω. Σε αυτή τη
εκπομπή, η φίρμα είμαι εγώ. Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Ο κόσμος εμένα θέλει να βλέπει. Mm-hmm. Όχι το οποιοδήποτε κοριτσάκι που έχει βγάλει χρυσό δίσκο. Αν θέλει να δει το κοριτσάκι, να πάει στο μαγαζί. Σε αυτό το κολάδικο, η φίρμα είμαι εγώ. Το κατάλαβες, ρε! Λέγε, ρε, το κατάλαβες! Λέγε, ρε, το κατάλαβες! Μας παιδί μου, ότι το κατάλαβες, θα σε πνίξει αυτή εδώ χώμα! Κορίτσια! Κορίτσια, μετά σε θέλει ο θείος πάνω! Τύχη μου, γαμώ! Καλημέρα. Τι? Καλημέρα, λέω. Ναι. Μα πού πάτε, πού πάτε. Όπου θέλω πάρε. Μα σταθείτε λιγάκι, λιγάκι, μπισκοτάκι. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα για το μπισκοτάκι σου, αλλά τέλος πάντων. Α, δεν θέλετε, άμα δεν θέλετε, εντάξει, εντάξει, εγώ δεν επιμένω. Καλά. Καλά. Πάντα καλά, πάντα καλά. Τα νεύρα μου. Να τα προσέχετε τα νεύρα σας, να τα προσέχετε. Γιατί στην κατάσταση σας δεν κάνει, καθόλου δεν κάνει. Καλά. Καλά είναι το παιδί. Ο σύζυγος, καλά. Τι είναι, ρε φίλε. Τι, για λέγε, ρε φίλε. Τα έχεις παίξει τελείως. Τι, να τα έχω παίξει εγώ. Γιατί να τα έχω παίξει εγώ. Εγώ δεν τα παίζω. Εγώ από καθαρό ενδιαφέρον ρωτάω. Α. What? Βλέπεις εσύ. Χαπακωθήκαμε, Κωστάκι. Να βρίζεσαι, βρίζε, βρίζε. Το βεβάς εσύ. Α, για την ακρίβεια ταιριάζει. Ναι. Σας μηνούσα. Ναι. Σας παράγγελνα. Ναι. Σας φοβέριζα. Ναι. Και εσείς το χαβάσες. Είναι μια φράση από την νυχτερίδα του Τσίρκα. Το διαβάσατε. Και σε εσάς πολύ καλημέρα σας. Να. Εγώ πάλι δεν σε καταλαβαίνω. Μα να τον βλέπω με στην τρελή χαρά μου, σπάει τα νεύρα. Α, εσένα κυρά μου δεν σε βρίσκει κανείς πουθενά. Τον βλέπεις τσαντισμένο, δεν σ' αρέσει. Τον βλέπεις χαρούμενο, πάλι δεν σ' αρέσει. Ναι, αλλά γιατί είναι χαρούμενος και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Πού να καταλάβεις τέτοιο ζώο που είσαι, ό,τι που είσαι. Καλημέρα, Φλωρός. Μέρα. Γιατί άρχισες να μ' ανοίξεις. Α, σε αυτές τις μέρες δυσκολεύουμε στο περπάτημα. Βέβαια. Με τώρα πόδι στον τάφο, πώς να κουνηθείς. Α, χάσουμε την κατσιβέλα. Προσπερνώντας τη λούμπεν προσφώνησή σου και επειδή έχω τα κέφια μου, άνοιξε τα αυτιά σου να ακούσεις ένα τηλεγράφημα. Παράτερε πρωί-πρωί. Λοιπόν, μάντεψε ποιος έρχεται. Ο Χάρος να σε πάρει. Όχι, αλλά κοντά έπεσες. Ποιον έχεις να δεις χρόνια ζωντανό. Εσένα. Απομακρύνεσαι συνεχώς από το στόχο σου. Ποιος ήταν αυτός με τον οποίον είχες απρεπείς σχέσεις προετών που εσύ μου το κρύβες, αλλά εγώ τα είχα καταλάβει όλα. Ο Μαρκοράς. Τι πράγμα. Πλάκας κάνω, Μαρή. Αχ, σε ευχαριστώ, χρυσό μου, γιατί ξέρεις κάποτε μου πέρασε από το μυαλό. Λοιπόν, είχε ποντικό μούστακο, δινότανε κιτσάτα και μας ξεκούφαινε με την αγριοφωνάρα του. Ο Βαλάντης. Πλαρόν, συγκεντρώσου. Ήτανε μωρόχαβλος, στα δύσκολα πάντοτε την έκανε, ήταν υπηρέτης ξένων αφεντάδων και ζει στο εξωτερικό. Ο βασιλιάς, θα μου σχόραμε. Α, εσύ δεν τρώγεσαι. Κάτι πιο εύκολο. Ήτανε μπαναλαρία, πώς το λέτε εσείς, παιδί του λαού, τραγουδούσε φάλτσα, σου το τονίζω αυτό, και σε έκανε να κλάψεις με μαύρο κλάμα. Ο Νίκος Ξανθόπουλος. Τέλος πάντων, επειδή με κούρασε η αδιαβάθμητη βλακία σου, σε μια εβδομάδα έρχεται ο Μένιος. Σωριά σου τώρα. Αποχωρώ, αποχωρώ, μη μου μιλάς, δεν είμαι εδώ, σώμα που πέθαινε. Τελειώσαμε! Ακόμα εδώ είσαι εσύ! Πού να τρέχει κανείς μας στη μεριά. Μη μουσυχίζεσαι, μη μουσυχίζεσαι και δεν κάνει εγκυμονής. Θες κάτι, παλικάρι μου! Εγώ δεν θέλω τίποτα. Ωραία, τότε είπα γιο πίσω μου. Α, για την ακρίβεια, είπα γιο πίσω μου σατανά. Σκάνδαλο μου ή. Και θα μαθαίνω Ευαγγέλιο, περικοπή 16, Παύλα 23. Εσύ είσαι για τα σίδερα. Βρίζεσαι, βρίζεσαι, βρίζεσαι. Τι έγινε παλιό, παλιό. Δεν σου είπα ότι σε ζήτησα επάνω. Τώρα τελειώσαμε. Μπα! Μη μου συγχύσεσαι, Νικηφοράκο, μη μου συγχύσεσαι, Νικηφοράκο. Μη. Θα ξαναρθώ όσα χρόνια κι αν δράσουν, θα ξαναρθώ. Τι μου λες. Τι χάλια ήταν αυτά πάλι σήμερα. Αρχήν ακόμα θα στρώσει. Εσύ πάλι. Εγώ τι πάλι. Μπορώ εγώ. Μην ανησυχείτε καθόλου, μην ανησυχείτε καθόλου, ε! Αύριο σας περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μίλα, ρε! Καλά, έχω ετοιμάσει κάτι καλό και πρωτότυπο θα μιλάει όλη η Αθήνα. Καλά, μίλα εσύ πρώτα με τον Ντόλι και μετά άσε, συνεχίζει με την Αθήνα. Ή μάλλον, άστο, θα μιλήσω εγώ.
Συγγνώμη κιόλας, αλλά ξέρετε... Έλα τώρα, ρε, μεταξύ μας, συγγνώμη, ρε. Όχι, το λέω που το κινητό στρατό απαγορεύεται, γι' αυτό. Για τους άλλους απαγορεύεται, μάνα μου, ή για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, κύριε Κασιμάτη, ναι. Πού σε, πέσου να σε πάρουν εδώ να μην πληρώνουν. 071. Όχι, μα τι λέτε τώρα, το κανάλι πληρώνει, δεν, ναι. Ναι, κύριε Κασιμάτη, ναι, είδα λίγο. Πόσα τραγούδια. Όχι, κύριε, πούστη μου. Συγγνώμη για το. Ναι, ναι, κύριε Κασιμάτη. Θα του μιλήσω εγώ, του Φώτη, ναι. Όχι, δεν είναι μαλάκας, κύριε Κασιμάτη. Απλώς είναι οι πρώτες του μέρες στην εκπομπή, δεν θυμάστε τις δικές σας. Καλά, μη φωνάζετε. Ναι, εντάξει, πάμε, θα του μιλήσω. Ναι, γεια. Έφυγα και μου τα κάνανε μπάχαλο. Και δεν μπορώ ακόμα να σου δώσω άδεια κι εγώ, ρε παιδί μου, Συγγνώμη, έτσι. Μα τι λέτε τώρα, λίμουν, όχι, δεν. Πάντως, ό,τι θες από μένα να μου το ζητάς, έτσι. Σύμφωνοι. Μάλιστα. Τι θα κάνω, Χριστέ μου, τι θα κάνω! Ηρέμησε, Φλόρα μου, έχεις μέρες! Τι μέρες έχω, μωρή! Πότε θα βάλω σε τάξη αυτό το αχούρι, άσε που πρέπει να σου λούπω εδώ κι εγώ! Με το σπίτι θα πάω στο θείο Μάιος! Μάλλον, αν σε δει έτσι όπως έγινες. Πρόσεχε, μην θα πας τη γλώσσα σου και πεθάνεις. Σμέρνα! Τι κάνει, κοριτσιά μου! Αγοράκι μου, ο Μένιος! Έρχεται ο Μένιος! Μη μου πεις! Μπράβο, ρε Φλόρα, μπράβο, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι! Εσύ χαίρεσαι γιατί σε χάχαζε, ρώτα και εμένα! Έλα, έλα, τώρα, άσε τις αζένιες τώρα που θα ξαναβγεις στο μηδάνι, έλα! Τι λες, ρε χαμένες, τη μάνα σου! Μαριάνθη, πάμε πάνω που έχουμε δουλειά! Καλά, να δω τη Φλόρα σε κρεβάτι με άντρα και ας πεθάνω! Α, και τώρα που σε βλέπω να γελάς, πρέπει να σου πω ότι σε 15 μέρες αρχίζουν τα γυρίσματα της δραματικής σου σειράς. Α, ναι, 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 σε ευχαριστώ, είμαι ενήμερος. Εγώ βέβαια μπορεί να λείπω στο Παρίσι, αλλά θα αφήσω στο πόδι μου τη Μαρούσκα. Τη Μαρούσκα? Εντάξει, θα συνεννούμε με τη Μαρούσκα. Ναι. Και για εκείνα τα γυρίσματα στη Μονεμβασιά, επειδή τηλεφώνησα στο κάστρο για ξενοδοχείο και μου είπανε κάτι τιμές, λες και θα κοιμόμαστε με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Απα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 . Ναι, έκλεισα ένα σπίτι για όλους, ειδοποιούς, συνεργεία, κομπάρζους, τα πάντα, με 15.000 την βραδιά. Σοβαρά! Μπράβο, Ντένι, μπράβο, φοβερή ευκαιρία. Ναι. Είναι ένας υπέροχος, παραδοσιακός χώρος. Βρίσκεται ψηλά στο βουνό. Πάει ένας αεροδρόμος. Παραδοσιακός, ε? Ναι, εντελώς παραδοσιακό. Να φανταστείς, πριν ήτανε Στάνι. Στάνι! Τι λες, βρε Ντένι, σε παραδέχομαι. Μπράβο, μπράβο. Τώρα, όσον αφορά τη διατροφή, μπορεί να πάρουν και κανένα ταπεράκι μαζί τους. Καλά, μπορούμε και να μην τρώμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Κωνσταντίνε, αγόρι μου. Μπουμπού μου. Έχω την υποψία ότι δεν την παρακολουθείς τη Μανούλα. Τη Μανούλα? Εγώ δεν παρακολουθώ τη Μανούλα. Τότε γιατί έχεις αυτό το ηλίθιο χαμόγελο χρυσό μου. Μου σπάς τα νεύρα, δεν το καταλαβαίνεις. Κοίταξε να δεις, Μπουμπού μου. Αυτό το χαμόγελο δεν πρόκειται να φύγει ποτέ ξανά από τα χείλια μου. Και θα σε βλέπω έτσι συνέχεια να γελάς σαν τη Γιολάντα Διαμαντή. Αυτή γελάει γιατί δεν καταλαβαίνει. Εσύ? Εγώ γιατί... γιατί το φιλοσόφισα το πράγμα. Τι το έκανες το πράγμα? Το φιλοσόφισα. Α, ναι, και... και λέω... Κωνσταντίνε, λέω. Νέος είσαι. Ναι, μόλις σου εξαφανίστηκαν τα σπυράκια της ακμής. Υγιής είσαι. Σωματικός τουλάχιστον. Λεφτά έχεις. Η Μανούλα για την ακρίβεια. Και σε ποιον θα τα αφήσει η Μανούλα? Αυτό θα το δούμε. Ωραίος είμαι. Τι, γιατί δεν είμαι ωραίος? Όχι να μιλάμε και το θέλουμε. Ναι, καλά, για πήγαινε παρακάτω. Πετυχημένος είμαι. Ναι, τέτοια επιτυχία. Ούτε η οικονομική πολιτική του Γιάννου. Οπότε εκ της απαγωγής προκύπτει ότι καλά κάνω και χαμογελάω. Και χαμογελάω. Έλα, βρε φιλενάδα, σκάσε λίγο το χιλάκι σου, άνθρωπό σου έρχεται. Πώς να γελάσω, ρε Μαριάνδη, που μου έχουν κοπεί τα γόνατα. 21 χρόνια λείπει. Πάντως για να έρχεται θα πει ότι είναι ματσωμένος. Αυτό ναι. Μου το έγραφε στο τελευταίο του γράμμα. Πριν από 14 χρόνια δηλαδή. Φλόρα μου έγραφε, θα γυρίσω μόνο όταν θα είμαι Μπρούκλης και θα σε κάνω βασίλισσα. Και τώρα τι ψάχνεις, μωρή? Να βρω κανένα ρούχο μπορεί να βάλω, γυμνή είμαι. Πώς να μου πεις, ρε Μαριάνθη, τι φόραγα τόσα χρόνια? Ρόμπες. Αυτό να μου πεις. Ναι, αλλά τώρα που θα έρθει και θα αρχίσουμε τα Athens by night, κάτι πρέπει να κάνω. Σοβαρά, ε? Τι λέτε, ρε φίλε, τι λέτε? Ναι, ρε σας, λέω, μη χαρώ να... Μιλάμε, ρε, σειρά, τραβιέσαι με όλες αυτές. Με όλες αυτές, αγόρι μου, τραβιέμαι, λέει. Τι μέρε το άτομο να τραβιέω. Εσείς, για να καταλάβετε, μη σας λέω τώρα ονόματα και κουφαδείτε όλοι. Οι μισές από αυτές που είναι ολοκλήθρες που βλέπετε στα κανάλια, έχουν περάσει από το κρεβάτι μας. Ωστε, πηδάς αβέρτα. Πηδά αβέρτα, τι πηδά αβέρτα, ρε, τι πηδά. Ρε,
Ο γαλατάς του καναλιού μ' αποκαλούμε. Άσε μας ρε φίλε, μη μας ταΐζεις φίδι. Να με δακώσεις μέρνα ρε, αν σας λέω ψέματα. Για να καταλάβω δηλαδή, μπιφτεκώνεις κάθε μέρα. Μπιφτεκώνω κάθε μέρα. Ρε, άνθρωπος τηλεόραση, μα δεν μπιφτεκώνω κι εγώ κάθε μέρα. Άπαξ και δίπαξ ημερησίως, ποιος θα μπιφτεκώνει, όχι πείτε μου ποιος θα μπιφτεκώνει. Δηλαδή πηδάνε μέχρι και οι χάλιες εκεί. Τι πες? Είπα, πηδάνε μέχρι και οι χάλιες εκεί. Για ξαναπέτω. Να το ξαναπέτω. Πηδάνε μέχρι και οι χάλιες εκεί. Τι είπες, μωρή Ισμήνη Καλέση? Αυτό που είπα, μωρή Σαμπουτσάκη. Τι γίνεται εδώ, ρε! Κυρίες, όλοι στην αναφορά, ρε! Τι είναι που είναι, ρε, Αποστολή. Έλα, παιδί μου. Μπορώ να σε λέω έτσι, ε? Φυσικά, παιδί μου, τι λες τώρα? Δηλαδή με το συμπάθειο. Αλλά μήπως έχεις το τηλέφωνο της Μενεγάκης? Της Μενεγάκης? Κοίτα, φυσικά και το έχω, διότι με την Ελένη, πώς να σου το πω, είχαμε. Μην κυκλοφορήσω όμως αυτό, έτσι, σε παρακαλώ. Είχα μια ιστορία παλιά. Ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει η δουλειά. Θα στο δώσω βέβαια το τηλέφωνο, αλλά τώρα έχω μια βάρδια στη δεξιά πύλη, καταλαβαίνεις, και πρέπει να πηγαίνω. Κάτσε, τι λες, Αποστολή? Να πω εγώ στην πύλη. Θα πας εσύ στην πύλη. Το συζητάς, ρε! Μήπως όμως δεν είναι σωστό. Το συζητάς? Έφυγα! Ναι, παιδί μου, στο καλό. Θα μου το δώσεις μετά, ε? Ναι, αγόρι μου, πήγαινε εσύ στην πύλη. Δεξιά, ε! Φύγε, φύγε! Άξιος, άξιος, παλικάρι μου, άξιος! Παλίτσε. Ναι! Α, έλα, ρε! Τι έκανες? Άσε, πήγα το πρωί στο πλατό και την είδα. Άρε, δόλιο πατέρα κι εσύ! Άρε, τόλι, δεν ξέρεις τι χαρά παίρνω που με λες έτσι. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά κουταμάρα. Μα όχι, ρε, αφού είπαμε, τσιμουδιά! Εσύ πώς τα πας? Πώς να τα περνάω εγώ, αγόρι μου, πώς να τα περνάω? Έχω πήξει στην αγκαρία και στη βάρδια. Ναι. Τώρα έχω βάρδια στη δεξιά πύλη, ναι. Από εκεί σου μιλάω. Δεν το ξέρεις αυτό που λένε? Όποιος έρθει στο στρατό και δεν αγανακτήσει, του δίνω τη διεύθυνση να έρθει να με. Α, μάλιστα, το έχεις ακούσει κι εσύ. Άρε, Αποστόλη, πώς τα λες, ρε Αποστόλια? Εδώ είσαι ακόμα εσύ, βρε. Κλείνω τώρα, Ανίτα, κλείνω, τα λέμε μετά. Λόγα, εγώ φεύγω, πάω στο σχολείο. Ναι, άντε, γιατί έχουμε και δουλειές. Και πώς, ε? Λέω να φέρω κάτι παιδιά, Αλβανούς δηλαδή, να βάψουμε λιγάκι το σπίτι. Μόνο να το βάψουμε. Και καινούργια να το κάνουμε. Και θα τους πω να διώξουν κι αυτή την αηδία από εδώ μέσα. Ναι, μόνο να πάει στο διάλογο κι αυτή η αηδία της χάθηκε ψυχή μου. Εγώ για την πανιέρα σου είπα. Και εγώ για την πανιέρα άκουσα. Και κοίτα να κρύψει εκείνα τα κομμουνιστικά βιβλία από εκεί πέρα. Εμένα ο Μένιος μου είναι εθνικόφρον. Να τα κρύψω, να τα κάψω, μωρέ, μπουρλότο να τα βάλω. Άντε, γιατί ο Μένιος δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Φίλος γκαρδιακός του Κοντζαμάνη. Στη Θεσσαλονίκη, θυμάσαι. Αυτός βρε έμπαινε στην ασφάλεια και του κάνανε ντεμενάδες. Εγώ δεν θυμάμαι. Θα ξεχάσω εγώ που όταν ήμουν μικρός, τότε που έλειπε η Ντένι στην Ευρώπη, που με πήγε σε ένα μεγάλο κτίριο που ήταν γεμάτο με κάτι ανθρώπους με στολές. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν ασφάλεια Αθηνών. Μέχρι και στο υπόγειο με πήγε. Εκεί πέρα είχε κάτι μουσάτους και τους κοπανάγανε, τους χτυπάγανε, τους βαράγανε, τόποι τους είχαν κάνει. Και εμένα, επειδή ήμουν μικρός, λέω, με πιάσαν τα κλάματα και μου λέει, βάρε και εσύ μία ρε, τζάμπα είναι, γίνε ρε άνδρας. Όχι, δεν μπορώ να πω. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Για Ρουφιάνος. Πρόσεχε πως μιλάς για το Μένιο, έτσι. Και αν δεν ξηρίσου, μη σε δεις αυτό το χάρι και θυμηθεί τα παλιά του και σε περιλάβει. Καλά. Καλά. Μωρή, τον άκουσες που πει να πετάξουμε την πανιέρα? Εγώ σου το είπα. Δεν είναι καλά το παιδί. Έλα, μωράσε μας τώρα υπερβολές. Υπερβολές? Εδώ σου λέω, παιδί μου, ότι μου είχε κάνει την εκπομπή πρωινάδικο. Ναι, ξέρεις, πρωινάδικο έχεις. Ξέρεις τι εννοώ, έτσι όπως το έχουν καταντήσει οι άλλες. Ακούω Φώτη και κορώνα. Αχ, Παναγία μου, να πιει φωταέριο. Να γλιτώσω από δάφτωνε. Μισό. Ναι. Καλησπέρα. Α. Μα γιατί κάνεις έτσι, παιδάκι μου, εγώ είμαι. Μα γι' αυτό κάνω έτσι. Κοίτα. Επειδή το πρωί σε είδα λίγο νευρικιά. Πήρε να με αποτελειώσεις. Ναι. Όχι. Πήρα να σου δώσω μια συμβουλή. Δεν θέλω συμβουλές, ρε, από σένα. Μα όχι επί προσωπικού, παιδάκι μου. Πάει το μυαλό σου. Φιλική συμβουλή θέλω να σου δώσω. Και θα δεις, όταν έχεις νεύρα, φαντάσου έναν ανεμόμυλο που γυρνάει. Προσπάθησε να μιμηθείς τις κινήσεις του μήλου. Κάνε ένα αργό ανοιχτό τόξο από τα αριστερά και χωρίς να το καταλάβεις, θα προσγειωθείς την ηρεμία. Πώς τα ακούς? Άι, συχτήρ. Έτσι τα ακούω. Γεια. Ναι. Τι έγινε, παιδί μου, με ποιον ριζόσουνα πάλι? Με ποιον άλλον? Μου έχει σπάσει τον
νεύρα. Τι, μωρή, σε βρίζει? Όχι καλέ, τι με βρίζει. Μέσα στις αγάπες και τη συμπάθεια είναι. Τι μου λες, ρε παιδί μου, ναι, άκου τώρα. Εγώ στο λέω. Αυτό ναι, μία μέρα θα τον εκουτουλήσω. Για πες με, Σιμωρ, τώρα τι κάνεις. Αχ, τι να κάνω εγώ, παιδί μου. Έχω πεθάνει στην Αγκαρία. Ναι, όπως τα ακούς, Μαρίνα μου, όπως τα ακούς. Αγκαρία. Και πήξιμο, πολύ πήξιμο, Μαρίνα μου, πήξιμο. Τι γίνεται, βρε, εκεί παίζει τίποτα καλό? Κοίτα, είναι ένας αντιπασπιστής. Μπα, για λέει. Είναι ένας τύπος, παιδί μου, πολύ αντρουά μιλάμε τώρα. Και όλο με γυροφέρνει, και όλο μου κλείνει το μάτι, και όλο ό,τι θες από μένα σιδεράτε, τέτοια. Άντε, βρε, με το καλό. Να σου πω, μου πας θέλεις να σου στείλω τίποτα? Να σου πω. Το τηλέφωνο του Μενεγάκη το έχουμε εμείς αυτό. Αλλού αυτά, Αποστόλη. Ή νομίζω ότι δεν ξέρω από πού μάθαινε η Ελενίτσα πρόπεση ποιους τραγουδιστές θέλω και πήγαινε και μου τους έκλεινε πρώτη. Καλά, αυτό είναι το παλιό του, το καινούριο το έχουμε. Αναχαθείς. Περίμενε. Καλά, περιμένω. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Περιμένω. Για ένα σιδερά, δεν έχουμε κανένα βέζα. Το πλοίο της αγάπης αλπάρει, αγόρι μου. Σιγά, παιδί μου, πιο σιγά. Μιλάω με τη Βάνα. Σκάσε, αγόρι μου, σκάσε. Ναι. Έλα, παιδί. Ναι, μωρό μου, ναι. Ναι, αγάπη μου, κι εγώ σε επιθύμησα, ναι. Ναι, ψυχή μου, ναι. Πού τα έχεις τα χεράκια σου, είπες τώρα? Ρε εσύ. Κανα κονέξι θα μας κάνεις? Ναι, αγόρι μου, θα σου κάνω κονέξι, αλλά μόλις κατέβω στην Αθήνα. Αν και μεταξύ μας, με τη μέση μου, που δεν κάνει να σηκώνω βάρη, λέω δηλαδή, με βλέπω να ξεχειμονιάζω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να σηκώσουμε και τις χαρές. Όχι, αγόρι μου, τι είναι, ζούλα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Εσύ κάτσε εδώ, ξεκουράσου, έτσι. Ναι, και εγώ. Κάτσε, ρε σειρά. Θα πάω. Σε ευχαριστώ, ρε. Και εγώ από μένα το θεσμό. Πάω Αθήνα, το τηλέφωνο θα το έχεις. Το τηλέφωνο. Ναι, σειρά, φύγε τώρα. Γεια σου. Τελείωνε σειρά. Έλα. Ναι, κανόνιζα με τη σκουπιδιάρα. Ναι, θα πάω μετά. Ναι. Εσείς τι γίνεται στην εκπομπή, εντάξει? Ναι. Θα βγάλετε τίποτα της προκοπής αύριο ή θα το πάτε πάλι η Μήνος παρουσιάζει? Ξέρω εγώ, μου είπε ότι αύριο θα έχει κάτι καλό και πρωτότυπο. Θέλω να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε έτσι μερικά δημόσια πρόσωπα. Ρούλα Κορομιλά. Δεν δέχομαι εγώ τέτοιους ρόλους, εντάξει δεν τους δέχομαι. Δεν δέχομαι το ρόλο αυτό που έχει. Δεν είναι, δεν το θεωρώ σοβαρό. Το σοκ και αυτά δεν είναι. Και μια συμβουλή στη Ρούλα. Πιστεύω να τα παρατήσει. Για μένα ζει σε ένα ψεύτικο δρόμο. Ζει στον δρόμο της δημοσιότητας. Της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας. Να είναι πρωτοσέλιδο, να είναι και αυτά. Αλλά στην ουσία είναι δυστυχισμένο άτομο. Δηλαδή η ίδια δεν είναι ευτυχισμένη. Τριανταφυλόπουλος. Αυτός καταστρέφει την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Με αυτά που κάνει άθεοι. Έτσι λένε, άθεος. Δεν είσαι. Η Ντενής δεν είναι στον δρόμο του Θεού, από ό,τι κατάλαβα. Το βλέπουμε. Πάει σε μπαρ. Πιστεύω ο ηθοποιός σημαίνει φως. Πραγματικά. Όταν λέμε ηθοποιός σημαίνει φως, σημαίνει να παίζουν σοβαρά έργα. Σωστά, χριστιανικά. Την έχω γνωρίσει προσωπικά. Γιατί είχα πάει στο θέατρο στη Θεοδόρα και το είδα. Κοιτάξτε, ήθελα να πω και αυτό ότι καταγγέλλω το Sky εδώ πέρα, το καταγγέλλω γιατί είναι κουτσομπολίστικες. Δηλαδή, στο Sky δεν βλέπουμε πραγματικές ειδήσεις όπως είναι στο Mega και στα άλλα κανάλια, αλλά βλέπουμε κουτσομπολίστικες ειδήσεις. Δηλαδή ντροπή, τους προβάλλουν τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές. Το βλέπουμε συνέχεια. Τι με νοιάζει εμένα, ποιος είναι ο Γκλέτσος ή με την Άννα Μαρία, πώς τη λένε, με την δεν ξέρω τι είναι. Προβάλλουν το γάμο τους, τι κάνανε μετά. Και ποιος είναι ο Λικουρέζος και ποιος είναι ο Γκλέτσος. Και εντάξει, ένας απλός δικηγόρος είναι. Δηλαδή, πού καταντήσαμε. Δυστυχώς το Sky έχει καταστρέφει, βασικά καταστρέφει την Ορθοδοξία και την Ελλάδα το Sky. Ο Ρουβάς. Και το Σάκη Ρουβά, ακριβώς τον προβάλλει. Για μένα είναι προδότης ο Σάκης Ρουβάς. Είναι προδότης. Προδότης πατρίδας και της πίστης μας. Πρέπει δημοσίως να πει συγγνώμη και ο Ψινάκης. Ντροπή του και του Ψινάκη που είναι κριτικός, γιατί είμαι κι εγώ κριτικιά. Ντροπιάζει το κριτικό γένος ο Ψινάκης. Είναι προδότες ο Ρουβάς και ο Ψινάκης, μακριά από αυτούς. Κοριτσόπουλα μακριά από το Ρουβά και τον Ψινάκη. Πες τους τα Χρυσόστομη, πες τους τα. Κατακεράβνωσέ τους όλους. Είδες όμως, Φλόρα μου, τόσο σοφή γυναίκα και κανείς δεν την καλεί. Μόνο το Μαρινάκι μας. Όταν στα έλεγα εγώ ότι είναι θεοσεβούμενη, εσύ μου έλεγες. Και κυρία, ούτε που τη διακόπτεις. Τι τυχαία είναι, νομίζεις, Φλόρα μου? Να σου πω, Μαρή, λέω να κάνω κανένα μερεμετάκι, μπας και στρώσει λίγο, α. Τι λες? Φλωρούκο μου, εγώ φεύγω, πάω στη σχολή. Πού σε ρε, αν γυρίσεις και δεν με βρεις, μη σκεφτείς, στη σχορεμένη θα είμαι. Δεν είναι το χρυσό μου, η Μαρίνα μας ξανακάνει επανάσταση στην τηλεόραση. Δημιουργεί ένα συνδυασμό πρωινάδικου με Trust TV. Ενώνει τις δύο περιοχές της μέρας, το πρωί και το μεσάνυχτα, κατάλαβες? Ναι. Καλά είναι το χρυσό μου, ναι, μεγάλωσε η κυλίτσα της. Εντός των ημερών γεννάμε.
Των ημερών του Πάσχα. Ποιον ημερών, βρε Νινέτα, ξέρω εγώ γιατρός της είμαι. Καλά, έχω τρελαθεί από τη χαρά μου, ε. Επιτέλους. Το Μαρκορέικο, ύστερα από τόσα χρόνια, βγάζει νέο μοντέλο. Λίγο το έχεις. Νινέτα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να σε ξανακούσω να με πεις γιαγιά. Τι, α, ναι, έτσι μ' αρέσει. Μετά την Καρδινάλε, εγώ, ναι, οι δύο μικρογιαγιάδες, ναι, ναι. Πονήσου, μια ώρα να μανήσεις. Αν δεν ήσασταν αργόστρο, θα γινόσασταν του μονιστές. Καλημέρα, Φλωρός. Πώς από εδώ. Ήρθα να μου δώσεις μερικά ρούχα σου. Έτσι κι αλλιώς εσύ δεν τα χρειάζεσαι. Τα απολύτως απαραίτητα, τάξει το σεντού για την ώρα την καλή. Και πού θα τις φοράσεις, Φλωρός, εσύ. Τις τουαλέτες θα πας να μποζάρεις στο τζόκλι για τη νέα του σειρά νεκρές φύσεις. Όχι, Μωρή. Αλλά τώρα με το Μένιο θα βγαίνουμε. Θυμάσαι, ο Μένιος κάθε βράδυ έξω ήθελε να είναι. Ναι, αλλά χωρίς εσένα, πώς δεν θυμάμαι. Αφού λείπανε τα ίδια βράδια με το Μακαρίτη. Λοιπόν, αυτοί οι δύο παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στο κέρατο μαζί. Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος. Νόμος, Φλωρόνς, είναι το δίκιο του εργάτη. Συγχρωστάς, το έχω ξαναπεί. Θυμάσαι όταν πρωτόρτο μένει στο Μαρκοράγια σου Φεράντζα. Αλλά και ο δικός του κατάλαβα αμέσως την κουμασίτα και τον προσέλαβε. Ναι, αλλά και εσύ δεν άργησες να τον προσλάβεις.